Επιστρέψαμε λοιπόν και η Χαρά Θωμά είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή από την Αμερική. Χαρά μου, καλό απόγευμα. Καλημέρα από τη Βοστόνη. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Πες μας τι γίνεται με τον Αντώνη και να σας ζήσει, να μας ζήσει, γιατί όλοι νιώθουμε έτσι και βλέπουμε και παρακολουθούμε και τα νέα του και τα δημοσιεύματα που βγαίνουν. Σήμερα λοιπόν κλείνει 2 ετών ο Αντώνης μας. Το ξαδόφερο. Είναι για μας ευλογημένη ημέρα. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, την κοινωνία, την πολιτεία και όλο αυτό που ζούμε, το οποίο είναι συναρπαστικό, πρωτόγνωρο και πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα. Χαρά μου, έγινε η χορήγηση της θεραπείας, τώρα τι ακολουθεί? Είμαστε σε φάση αποκατάστασης, όπως γνωρίζετε, μετά τη γονιδιακή θεραπεία ακολουθούν φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, συνάντηση με όλες τις ειδικότητες στην ειδική κλινική για SMA και τακτική παρακολούθηση για τους επόμενους 2 μήνες πριν να επιστρέψουμε στην Κύπρο. Τι σας έχουν πει οι γιατροί μετά τη χορήγηση της θεραπείας? Οι γιατροί είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Ο Αντώνης είναι το δεύτερο παιδί στο νοσοκομείο της Βοστόνης που λαμβάνει τη γονιδιακή θεραπεία. Το πρώτο ήταν ένα κοριτσάκι επίσης 2 χρονών, το οποίο τα πάει περίφημα 3 μήνες μετά τη χορήγηση της θεραπείας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Ο Αντώνης είναι ακόμα μικρός και έχουμε προλάβει, θέλω να πιστεύω, την εξέλιξη της νόσου για να τα πάει περίφημα στο μέλλον. Πολύ ωραία. Χαρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε όλοι μας την αγάπη σε όλους σας εκεί και όλη μας τη θετική ενέργεια έτσι να είναι μαζί σας. Να σας ζήσει το αγόρι σας, να το χαίρεστε. Καλά, να είστε καλά. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε μαζί με όλη την Κύπρο. Το νιώθουμε καθημερινά και ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ.